Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση να έχετε. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά στους ερωτευμένους για χθες. Όχι ρε φίλε, όχι ρε. Πήρες λουλούδια χθες? Τι? Πήρες λουλούδια? Πήρα πίτσα καρδούλα. Καρδούλα πίτσα? Πίτσα καρδούλα. Τη Βουλγαρία? Ε, όχι. Από πού? Πίτσα καρδούλα. Τώρα το πιέσαι. Γάτος, γατώνει. Καλησπέρα σας, είμαστε στον τουέτο. Όχι, είχε η πιτσαρία που πήρα, είχε πίτσα καρδούλα. Ε, πες από πού την πήρες, φίλε. Όχι, δεν λέω, δεν δίνει λεφτά. Δεν δίνει λεφτά. Μάλιστα. Αλλά είμαι πελάτης. Ναι. Ωραία, και θέλω να τις κάνει πιο ξεροψημένες. Δεν γίνεται να έρχεται σαν, σαν να είναι. Σαν πίτσα από τη Βουλγαρία. Σαν από τη Βουλγαρία, αυτό. Μαλακό τώρα, τι είναι αυτό. Ξεροψημένες. Ξέρω, η πίτσα δεν πρέπει να είναι ξεροψημένη. Να κάνει κράτ. Κράτ. Του κράτ. Δώσε μικρόφωνο και στην Κατερίνα. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε καλεσμένο, την άλλη Παρασκευή. Εντάξει. Δευτέρα δεν θα έχουμε. Εσύ θα έρθει. Ναι. Δευτέρα δεν θα έχουμε γιατί παίζει μεγάλο πάγο στην Ριζούπολη. Ναι. Σε ένα γήπεδο που δεν έχω δει νίκη, νομίζω. Τέλο πάντων. Μόνο με τον Ολυμπιακό, όχι με τον Απόλλωνα. Τι είναι, Κατερίνα, τι γίνεται, θα συζητηθεί στο λαό σου? Γεια σα. Είναι η Κατερίνα από τη Σκύδρα. Δεν είμαι από τη Σκύδρα, είμαι από τα Γιάννενα. Από τη Σκύδρα είσαι. Μια ευθεία είναι. Μια ευθεία είναι. Και από τη Σκύδρα είσαι. Με έχει στιγματίσει. Είσαι από τη Σκύδρα. Όπως και όλη η παρέα της. Όλη η παρέα μου. Η παρέα της, πολύ καλά κορίτσια όλα, φίλες μου. Σε αγαπάω. Όλα. Σε αγαπάω. Υιοθετημένα. Είναι τα παιδιά μου. Σκέφτονται σαν και εμένα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Αυτή έχει γίνει χειρότερη από μένα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν πάω να τη μαζέψω δηλαδή άλλο. Τα κορίτσια μας λοιπόν. Γιάννη μου! Κάτσε εδώ, μας βλέπει ότι τον Γκαζέτα λέει. Ε, τον Γκαζέτα δεν μας βλέπει. Άρα Γκαζέτα.gr. Φίλοι μας. Ωραία θέματα βάζετε. Κορυφαία. Κλέβετε από το gpavlapoint.gr. Έχει πάρει όλο τον Γκαζέτα ο Γιάννης και βάζει. Ναι, αλλά βάζω πηγή από κάτω. Όταν βάζει πηγή. Βάζω πηγή. Του πάγω το κόλπο όπως είδε και βάζει. Ε, δεν ήξερα, Μάστορα. Μάστορας. Ξέρετε ότι έχω μαλώσει μια φορά με ένα ταξιτζί έτσι. Έχω ρουφιανιά ταξιτζί. Ναι. ΑΕΚΤΖΙΣ εδώ στην πόλη και είπε ότι σε πήρε κούρσα, δεν είχε air conditioning, είχε χαλάζει και ήσουν μέσα στα μπινιλίκια και τον έκανες και μανούρα. Και εμένα μου είπε ένας ότι σε πήρε και σε πήγε για έπιπλα γιατί παντρεύεσαι. Δεν, έχω πάρει, δεν έχω πάρει έπιπλα. Φαντάσου τι ρουφιάνοι υπάρχουν. Όχι, παιδιά. Σε κυνηγάνε. Σε κυνηγάνε οι φίλοι μας οι ταρίφες. Το ξεκαθαρίζουμε. Όχι, όχι. Οι ταρίφες δεν είναι ρουφιάνοι. Ωραία. Δεν όχι, είναι ρουφιάνοι οι ταρίφες. Είναι. Ο Μανόλο είναι. Ο Μανόλο είναι ο πρόεδρος. Είναι σίγουρα. Δηλαδή πραγματικά. Και μεγαλύτερος κλέφτης νομίζω που υπάρχει. Υπάρχει το λένε αλλιώς. Δεν είναι ωραία, δεν είναι ωραία λέξη. Πώς το λένε αλλιώς. Κάπως αλλιώς. Αύριο που θα πάω το πρωί εκεί θα το βρω. Επενδυτή, πώς το λένε. Αυτός που μετράει την ημερομηνία, το ταξίμετρο. Ωραία. Και την ώρα και βγάζει αποτέλεσμα, πώς λέγεται. Μαθηματικός, μπράβο. Χειρουργείο το λένε. Χειρουργείο, χειρούργος λοιπόν. Ο γνωστός χειρούργος, ναι. Είναι δατός. Είναι δατώνομαι. Για κάποιο λόγο, κοπή πίπας. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει κοπή πίπας. Κάπως κοπή πίτας είναι. Δεν κοπή πίπας. Α, χειρότερα. Χειρότερα έγιναν τα πράγματα. Βάλε gpavlapoint.gr για να μαθαίνει. Πάω το Πάω 24, ρε φίλε. Πάω 24, το έχει 7 χρόνια, ρε φίλε. Εμένα καινούριο. 8 χρόνια. Όχι, όχι, 8. Το 10 Μάιο. Πάμε για 9. Πάμε για 9. Θα βάλουμε DNA που έχει. Αυτό που όπου και να μπαίνω βγαίνουν κείμενά μου. Πού γίνεται αυτό το πράγμα. Εμπορικό είμαι τελικά. Τι είναι δικό σου το site. Ε, crazy sales του Once Alone βγαίνει εδώ στο. Στον ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, τι ώρα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε στον τελικό. Χαμπάρι δεν πήρα, ρε φίλε. Δεν πήρες χαμπάρι. Σοβαρά μιλάς. Ο ΠΑΟΚ στον τελικό. Μετά από 20 βασανιστικά χρόνια. Κοίτα, αυτό που πόνεσε ήταν εκείνο με το φάρο. Είμαι με τον Κωνσταντινίδη. Ένα τέτοιο παιχνίδι θέλουμε. Ένα τέτοιο παιχνίδι θέλουμε. Να παίξει ο ΠΑΟΚ σαν τον φάρο και ο Παναθηναϊκός σαν τον ΠΑΟΚ. Πριν 2 χρόνια που έγινε. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, είναι ο φάρος από τον ΠΑΟΚ. Αλλά ναι. Αλλά αυτό θέλουμε, εννοείς. Αυτό θέλουμε. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Άσε τα τρίποντά τους και θέλω βοηθούς. Δεν παίζει ο Τζέσικ και ο Παπάς. Πόσο θα βάλω καλά, θες. Μου έκανε ένα 5 στα 7 μια φορά. Μου έκανε 5 στα 7 μια φορά. Τι να πω. Δώστα. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Για να υπάρχει, για να έχει πιθανότητες ο ΠΑΟΚ. Είναι να μην είναι καλός, μάλλον να είναι
Κακός ο Καλάθης. Να είναι κακός ο Καλάθης. Ο οποίος ανεβάζει ή κατεβάζει επίπεδο του Παναθηναϊκού ανάλογα με τη μέρα του. Ανάλογα. Ναι. Ακριβώς αυτό είναι. Αλλά ας μην φτάσουμε εκεί πέρα, πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Η ομάδα παίζει στον τελικό. Είναι όνειρο, είναι για όλους, είναι για αυτά πολεμάς, για αυτά προπονείσαι. Έμπειροι είμαστε. Έμπειροι είμαστε. Ναι, καλή ομάδα είμαστε. Αθλητικά καλή... δεν είμαστε. Δεν είναι αθλητικά, απλώς αυτοί έχουν 12 παίκτες γεμάτους. Εμείς δεν έχουμε 12 παίκτες. Δεν έχουμε κακό ρωτήσιο με τον αναλογιό των αναλογιών. Εντάξει, μην το λαθούμε. Δεν έχουμε κακό ρωτήσιο για τα λεφτά. Κοίταξε, που σου είπα, πρέπει η ομάδα τώρα είναι άλλο επίπεδο. Για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να πιάσουν ο Χάτσερ, ο Γκος, αυτοί από μακριά. Να ανοίξει λίγο. Ναι. Ναι, από μακριά. Γιατί άμα πάνε σε σετ παιχνίδι, πάνε να χτυπήσουμε τους ψηλούς. Με αυτά δεν είναι 30 και καλημέρα σας. Ναι, γεγονός. Άμα βάλουν αυτοί, γιατί άμα βάζουν οι άλλοι από τα 7 μέτρα, 7,5 μέτρα, δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Ξέρεις, αυτόματα δεν μπαίνει, δεν γίνεται. Άμα πιάσει ο Χάτζερ παιχνίδι όπως έπιασε στο Ρέθυμνο, κάνα τέτοιο, ο Γκος βάλει 5-6 τρίποντα. Γενικά να μας ανοίξει σούφα για να μας ανοίξει αυτό. Δεν είναι ομάδες όπως ήταν παλιά, όπως παίζαμε εμείς που ήταν στα ίσια. Ίδιο budget είχαμε τότε, πάνω κάτω. Τι είχαμε? Ίδιο budget. Το 99 με το 2019. Όχι, λίγο πριν. Όχι, τότε οι δύο ομάδες ήταν με την ΑΕΚ. Και όχι, με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε πιο πολύ. Πολύ πιο πολύ. Ήταν ο Φάγε. Πώς το λέγανε το Φάγε? Φιλίππου. Φιλίππου. Αυτός είχε πολύ πράγμα, πολύ ρήξη. Δεν έχω πάρει Φάγε από τότε. Φάγε δεν πήρες. Αγνό δεν έπινες. Αγνό δεν έπινες. Με τι μεγάλο, με μιλκό. Με βγάλ. Με βγάλ. Ναι, με βγάλ. Και δεν αγόρασα και λάκτα. Και όχι τώρα που κάνανε, που βάλανε. Γεια σας, σαν να που έφτιαξε το μαλλί σου. Που βάλανε τα φουντούκια. Ποια? Και λάκτα δεν έτρωγα μέχρι πρόσφατα. Είδα μετά το πρόμο και πήρα. Γιατί συγκινήθηκα. Με τη λάκτα. Ναι. Σεβάστηκε το marketing της εταιρείας. Συγκινήθηκα. Μου βγήκε το ευαίσθητο προφίλ. Όντως, μια εποχή επειδή είχε Ολυμπιακός λάκτα δεν έτρωγα. Αλλά εκεί με το αγνό ποτέ. Πίνω αγνό γιατί με κάνει. Στο διάλογο. Πίνω αγνό γιατί με κάνει να βάζω 50 πόντους σε κάθε μάτς. Αλλά πίσω αγνό. I am your father. Ναι, αυτό άκουγα. Πιστεύω ο Γκάλης. Αυτό άκουγα. Άκου τώρα, εντάξει, μπορεί να είμαστε λίγο φιλοπαοξίδικοι. Λίγο φιλοπαοξίδικοι εκπομπή. Λίγο φιλοπαοξίδικοι. Λίγο. Αλλά ήταν ο μεγαλύτερος μπαμπάς που πέρασε από όλα τα αθλήματα, από όλες τις πόλεις, από παντού. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, Γιάννη. Δεν ήταν. Δεν θυμάμαι. Ήμουν μικρός. Δεν θυμάμαι. Δεν το βλέπα έτσι, ήμουν πιο ρομαντικός. Ναι. Ωραία. Αλλά το αγνό, το πίνω αγνό γιατί... Όχι ρε, δεν πίνω αγνό. Και δεν... Σου έχω πει με το κεφαλοτήρι. Να μου πεις τι, ανέκδοτο με το κεφαλοτήρι. Όχι, με το κεφαλοτήρι. Εγώ να κάθομαι και να το άκουγα. Δεν σου λέω και ανέκδοτο, βέβαια, κανονικό. Τώρα δεν είπε να σου πω ένα ανέκδοτο. Σου πω με το κεφαλοτήρι σου λέω, τι έπαθα. Πάω στο σούπερ μάρκετ, γεμίζω ένα καλάθι, πάω στο τέτοιο και έχω βάλει κεφαλοτήρι. Ναι. Το οποίο το αγνό είναι τόσο ρε φίλε, τόσο. Ναι. Τόσο. Και εκεί που κάνω το έτσι, λέω δεν είναι δυνατόν, άμα λέω αγνό. Λέω περίμενε. Σάββατο, τώρα άμα κελειώσει το σούπερ μάρκετ. Πίσω, ναι. Και πήρα εκείνο το κεφαλοτήρι, το τη με βγάλω το μπλε. Ωραίο κεφαλοτήρι. Ωραίο, τίμιο. Τίμιότατο. Άκου και πίνω αγνό γιατί ας το διάλο. Αν και έβαλε αγνό μετά στο ποδοσφαιρικό πάω, καλά είχε πληγώσει ήδη. Και στο Παλέντε Σπορ είχε, όταν παίζαμε είχε στο κέντρο του γηπέδου. Ναι. Έτσι έκλεισε. Ναι, έκλεισε. Ναι. Έτσι έκλεισε. Ό,τι διαφήμισε ο Γκάλης μας, τα πόνι τα παπούτσια μπορείς να βρεις. Ούτε στο eBay δεν βρίσκεις. Ποιο eBay, ρε. Πιο εύκολα βρίσκεις τον τυρανόσαυρο Rex παρά πόνι παπούτσια. Όποιος έχει στο marketplace, στο Facebook. Μπορεί να τα δώσει όμως. Για πολλά. Μάλιστα. Φορούσαν όλοι πόνι. Φορούσαν όλοι πόνι και έχω βάλει κι εγώ πόνι. Τι νούμερο. Δεν έχεις παίξει τον Άρη, δεν θα πόνι. 51. 51 νούμερο φοράει. 51 νούμερο. Ήτανε συμβόλαιο, δηλαδή ήτανε... Έπεσε πολύ μαρμίτα. Πήρες λεφτά, δοκιθήκες. Βέβαια, τζάμπα. Γιατί ποιος, βέβαια, όλοι οι αθλητές πέραν. Πήραν και κάτι γύφτη. Άκου εδώ. Ξεφώνησε λίγο. Ναι, τώρα εδώ έτσι με γκαζόνεις. Ναι, ναι, για λίγη. Πάμε στην ΑΕΚ.
Ναι. Από το 96, δηλαδή από το 1994 φόραγα Reebok. 95 φόραγα Reebok. Reebok φόραγε, παιδιά, που μας βλέπετε εκεί, φόραγε Reebok γιατί φουσκώνανε και φαίνονταν πιο ψηλός. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Όλοι οι κοντοί το έχουν αυτό το κόμπλεξ. Ναι, δεν είναι κοντός ο Γιάννης. Οι κοντοί φοράνε τα Hogan. Πώς τα λένε, Hogan. Hogan και Buffalo. Α, έχουμε και καινούριο Buffalo. Να τους πω, γιατί εγώ μόνο Hogan λέω. Τρίπατο. Κοντούρες, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, και έχουμε τώρα, πάμε να μιλήσουμε για συμβόλαια στην Nike. Πρώτα, μάλλον πρώτα πήγαμε στην Adidas. Δεν μας άρεσε εκεί πέρα, ήταν πολύ... Πολύ Γερμανία, όχι. Ναι, πολύ, δηλαδή πρέπει να παίξεις τόσα παιχνίδια, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις το άλλο. Πιο πολλά λεφτά η Adidas. Τους κουράσανε. Ναι, τώρα εμείς ήμασταν... Τέλος πάντων, πάμε στην Nike. Λέμε... Έχουμε πάει από την εθνική ομάδα. Εγώ, ο Ρετζιάς, ο Αλβέρτης, ο οικονόμου. Και ο Ντίνος ο Αγγελίδης, ο φίλος σου. Κολλητός. Πάμε εκεί πέρα, ο Κίμωνας ο Κοκορόγιαννης. Θυμάσαι τον παίχτη, ήταν αυτός τότε πρόεδρος εκεί πέρα. Γιάννη, αφού μου το παίζεις... Να θυμάμαι τον Κίμωνα τον Κοκορόγιαννη που ήταν και μετά μάνατζερ του Σαγοράκη. Ναι, μετά που σας έπιες κορόιδος τους ποδοσφαιριστές και σας έπαιρναν τα λεφτά. Τέλος πάντων. Εσύ, μη τότε μη λες ότι εγώ όταν παίζω, έτσι λέει, εγώ παίζω. Έχω αγώνα αύριο. Ναι, γιατί ταυτίζεται. Έχω ναι, αύριο. Όταν σας τον πληρώνετε 15%, πιστεύεις... όλοι 10 παίρνουν και μόνο 15 έπαιρνε. Άκου λίγο, θα σου πω κάτι. Πλήρωνε ο Πάκ. Όταν εγώ θα πάω να κάνω μετάδοση, πιστεύεις, δεν έχω προετοιμασία ψυχολογική. Τι δεν κάνεις. Για να κάνω τη μετάδοση. Δεν έχω συγκέντρωση, πιστεύεις. Δηλαδή, πιστεύεις ότι μετάδοση... Σ' ακούσαμε στα γκολ. Σ' ακούσαμε, τα παιδιά μου λένε είναι κακός ο κύριος Σταύρος. Λέει Στελίνα, μπαμπά είναι κακός ο κύριος Σταύρος. Μην τον ξαναμιλάς, λέω ψήρισε το κάθε φορά που το βλέπεις, πάρ' τον 20 άρικα. Κύριος, αλλά όταν ψήρισε το τάμπλετ είναι καλός ο Σταύρος. Έλα, πήρε, βάλ' τα κόλ μου λίγο. Βάλ' τα κόλ μου. Περίμενα να βάλω τα ακουστικά κιόλας. Ναι, βάλ' τα κόλ μου. Εγώ θέλω να τα έχεις έτοιμα ή είναι... βγαίνουν πρώτα στο Google. Στο Google. Εννοείται ότι βγαίνουν πρώτα. 50.000 views έχει. Ακούσουμε τώρα αναμετάδοση. Έλα, ψύχρε μια αντιμετώπιση έχω στα γκολ. Τα βρήκες. Άντε ρε μαλλιά από τα Lidl. Δεν είναι μαλλιά σπίτι, τον κράζεις. Αφού τα έκοψε 3 πόντους που το έπαιζε μαλλιά. 3 πόντους τα έκοψε. Δεν ήταν μαλλιά. Οι γκόμενες πιο πολύ το κόβουνε. British ήταν, ήταν British, δεν ήταν μαλλιά. Εγώ ήμουν μαλλιά. Σαν τις αδερφές εκεί από την Ακή. Πάμε. Ολυμπιακός στην πρώτη του προσπάθεια να αναπτυχθεί. Άκου, επίπεδο, επίπεδο, φίλε. Μια μεγάλη παλιά, έπαιξε το ίδιο κάνει τώρα όμως. Και ο Πάοκ με τον Πίσεσμαν να πέρα τον Ακπομ. Πολύ χώρο για τον Ολλανδό. Ανεβαίνει ο Βιερίνια από τα αριστερά. Για να δούμε προϋποθέσεις για τον Πάοκ. Βιερίνια, σουτάρει κοντράρι μπάλα. Ο γκολ! 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 Ψύχρεμος. Φτά. Αυτό το ένα. Μια. Δέκα. Δέκα. Δεκάρισε. Το 10ο καρό ήταν. Το καλό. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Το... Πού έβρισε, ρε. Περίμενε, εδώ το πρώτο. Το δεύτερο. Εδώ δεν ήταν κακός ο κύριος Σταύρος. Όχι. Απομακρύνει. Μια κεφαλιά. Ο Μαουρίτσιο. Πολύ ωραία για τον Πίσεσμαν. Παίρνει πλάτο στο Σαμπά και θα πάρει και την μπάλα τώρα. Προϋποθέσεις πάλι για τον Πάο Ξαμπά. Πλησιάζει την περιοχή. Ανεβαίνει ο Μάτος. Σε ένα δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Ακπομ. Εδώ κατάλαβες ότι έγινες πρωταθλητής, ε? Εδώ είμαι, ναι. Ναι, όχι. Ναι. Επειδή όμως μπάλα είναι, εδώ είμαστε ακόμα στο 20. Αλάνθαστος είμαι στη μετάδοση μέχρι τώρα, γιατί με κράζουν όλοι τι είπα θα παράκουσε. Δεν ακούγεται. και το χρόνο πιάνω σωστά. Γερέρο πιέζει ο Λιβέιρα και πάει να γίνει τον λάθος εκεί και κερδίζει την κόντρα. Ο Ακπομ βγαίνει στο τέταρτο. Πλασάρι. Γκολ! 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 Γονάτισε ο σκόλο γιατί το φαντάζομαι λίγο έτσι πιο εμφαντικό. 7. Γκολ! 8. Γκολ! Τι ρε που είπε. 11. Μπιπ. Είπες έτσι. Φάβομαι. Και εγώ τι μου λέει στην Ελλάδα. Να βρω ντροπή. Γι' αυτό που είπε η Στελίνα. Ντροπή σου.
Τέτοια πράγματα μαθαίνει στη Στελίνα και μετά πάει και τελείω στον μπαμπά. Πω. 11. Ήταν ρεκόρ το. Ήταν ρεκόρ, ήταν να πω ότι το έζησε στο δεύτερο γκολ. Εντάξει, και κατάλαβε ότι είσαι πλέον πρωταθλητή. Ναι, αλλά εκεί ήταν. Α τα ναι, αλλά είναι αλήθεια. Ναι, όχι, ρε. Έτσι. Δεν μπορεί να φάει ο Πάουκ. Τρία γκολ, γιατί ο Πάουκ θα πρέπει να φάει. Όχι, ρε, παιδί μου, στο δεύτερο. Ότι λε, εντάξει, τώρα για να φάμε, για να κάνουμε. Ρε. Όχι, όχι. Λοιπόν, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό, παιδιά. Καλαμαριά. Τι καλαμαριά, Φίνικα είναι. Εγώ το λέω Φίνικα, εσύ μου λες Καλαμαριά. Ανακαινώ παύλα ανακαίνιση.gr 2-3-11-2-41-508. Καλείτε, φωνάζετε τους ειδικούς να δουν το χώρο σας, να κάνουν μια ανακαίνιση, να σας προτείνουν πράγματα με όλα τα σύγχρονα σχέδια, όλα τα σύγχρονα προϊόντα εκεί. Πώς θα είναι αυτά που τα βάζεις, ό,τι σύγχρονο υπάρχει. Είναι πιο σύγχρονη τα καινούργια. Τα καινούργια. Τα καινούργια τα σου ξέρω. Όχι τα στόκ. Όχι τα στόκ. Ό,τι καλύτερο υπάρχει σε υλικά στην αναδομό 2-3-11-2-41-508. Καλείτε, κλείστε ένα ραντεβού, πηγαίνετε εκεί. Για κάθε τι τα παιδιά που βρίσκονται εκεί πέρα θα σας δώσουν την κατάλληλη λύση ανάλογα το τι ζητάτε. Και βέβαια με ευκολίες πληρωμών, με δόσεις και σχέδια, μελέτες και τα λοιπά, όλα όπως πρέπει να κάνει μια κατασκευαστική εταιρεία. Κοτοπαράδοση. Κοτοπαράδοση. Ναι. Chicken, φιλέ, κοτόπουλο. Έφερε έκρη λίγο λίγο. Κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Τρώμε κοτόπουλο. Τρώω κοτόπουλο. Τρώω κοτόπουλο. Δεν φαίνεται, Κατερίνα. Κατερίνα φαίνεται, σαν να τρώει στην κρατσιά του δυο κοτόπουλο. Δεν φαίνεται, όχι, δεν φαίνεται. Δεν έπρεπε να δοκιμάσουμε όμως. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχουν τρία μαγαζιά στην πόλη. Έχουν τρία μαγαζιά στην πόλη. Φέρνει ένα χορηγό. Δεν πρέπει να του πει: χορηγέ, έχω τον κόλκα εκεί. Πεινάει τέτοια ώρα. Δεν πρέπει να μα ακούει τώρα να μα πει: να δούμε το κοτόπουλό του. Γιατί κοτόπουλο με κοτόπουλο. Το έλεγξα. Το έλεγξε. Πε μα την άποψή σου. Είναι λανιάρα η κότα. Είναι. Τούμπανο. 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 Λοιπόν, παράδοση στην κότα. Από σούβλας και σχαράς έχει. Εγώ τρελαίνουμε για την τορτίγια. Τορτίγια στην καρδίτσα. Δεν τελεμέ. Τορτίγια και μπέργκερ κοτόπουλο. Δεν είσαι, δεν νιώθεις. Δεν νιώθεις. Άντε καλά. Τα κορυφαία. Εγώ είμαι με τη σούβλα παραδοσιακός. Λοιπόν. Δεν είσαι με σούβλα. Δωδεκανήσου 7. Τρία μαγαζιά. Είναι και δίπλα. Δίπλα, εδώ. Είναι και δίπλα. Μπιλί. Πες το τηλέφωνο λίγο. 2-3-1-0 54-54-11. Πάρε τώρα. 54-54-11. Πάρε μια σούβλα ολόκληρη, δύο πατάτες, πέντε πίτες και δύο κοκακόλες. Για να φάμε εδώ. Όχι, τορτίγια και πιλούρια για τέσσερις. Τορτίγια. Τώρα θες να κάνουμε και ξεχωριστή παραγγελία. Φάμε ένα κοτόπουλο να δοκιμάσουμε. Ρε. Έφαγα κοτόπουλο. Θέλω τορτίγια που ξανά φάγα. Τέτοιο θα φάμε. Η γευστική δοκιμή θα κάνει το κοτόπουλο το φιλετάκι. Καλά σου λέει. Διατροφή. Ρε. Θα βγει στην παραλία. Φέτεσαι είμαι. Εντάξει. Ωραία, άκου να δεις. Ένα κοτόπουλο, μία τορτίγια. Το έγραψε το νούμερο. 54-54-11. 12-7 δίπλα είναι. Ναι, δίπλα είναι. Ωραία. Έχεις έναν αξιμάντρο. Περίμενε να κάνω την παρακίνηση. Παίρνει, ρε, δεν το βλέπεις. Τι παίρνει, ρε, αφού δεν ξέρει τι να πάρει. Αφού δεν το έχουμε πει. Σημείωσες, ρε. Ένα κοτόπουλο, μία πατάτα, αφού θέλει τορτίγια. Εσύ τι θες να φας, ρε. Μαζί θα φάει, ρε. Ένα κοτόπουλο, θα φάμε τρία άτομα, ρε. Τρία άτομα, ένα κοτόπουλο. Τι θα φάω, ένα μπουτί, δεν θα φάω. Κατοχή. Κάτε, είμαι στο τορτίγια, ρε. Τορτίγια θα την πάρω μετά εγώ. Θα πάω και την πάρω. Δεν θα πάμε μετά από εκεί. Ω, τι θες. Μη παραγγέλνεις, θα πάμε μετά από εκεί. Λέγε. Αναξιμάδο 36. Ναι. 231-403-4294 το τηλέφωνο. Και στον Εύωσμο. Για τα παιδιά από εκεί. Μεγάλο Αλεξάνδρου 110. Πού είναι Μεγάλο Αλεξάνδρου στον Εύωσμο, ξέρεις. Ο μεγάλος ο δρόμος, ρε. Όχι μεγάλο, δεν είναι και λεωφόρο Μπούλαβαρ. Τι είναι, Εύωσμο, τι είναι. Είναι κεντρικό σου δρόμο, ναι. Είναι καλό σου. Σοπάνε, η Σταυρούπολη με Εύωσμο, ξέρει ότι ο Εύωσμο το φτιάξαν. Η Σταυρούπολη δεν τη φτιάξαν ακόμα. Μία λωρίδα από τη μία και μία από την άλλη. Τι λεωφόρο μεγάλο ο δρόμο. Ένα 30-60-67. Καλέστε τώρα. Και σπα πριβέ μετά το φαΐ. Εδώ φαίνεται να μείνουμε στον τόπο απευθεία. Σπα πριβέ για χαμάμ, σάουνα, τζακούζι. Τζακούζι, φιλαμπάκι, έχει την προφορά. Ο Σάββο το άρεσε το μασάζ. Να τρίζει τα κοκαλάκια. Πήγαμε, κάναμε διαφημιστικό για την εκπομπή στο σπα πριβέ. Χάλια πέρασε. Άκου να δει. Και το τσακάλι κανόνισε να μην κάνουμε μασάζ. Δηλαδή, στηθήκαμε, βάλαμε τι πετσέτε, ξαπλώσαμε
και δεν κάναμε μασάζ. Λοιπόν, δηλαδή μόνο αυτός μπορεί να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται, έχει θεατρικό πρόσωπο, πουλάς. Βάζω, το βάζω μέσα στο τζακούζι και πάει να μιλήσει και πάει το μισό νερό μέσα στο διάλειμμα ρε, πάμε ρε διάλειμμα. Όχι. Μία ίντσα άνθρωπος. Α, για τους ψηλούς δηλαδή, ε. Πόσο είναι μία ίντσα? Τρεις πόντι. Τι γελάζε. Τρεις πόντι είναι μία ίντσα. Ναι ρε. Μάλιστα. Κοντός μας βγήκε. Ε. Κοντούλης. Βάλ το να παίξετε, ωραία έπαιζε. Κομματάρα ύμνος. Queens of the Stone Age. Άκουγες με τέτοια στο Καναδά? No. Κάιους είναι. Καλά ότι είσαι μεταξύ σας, δεν ξέρετε. Ίδια πάντα είναι, σταμάτα. Απλά οι Κάιους έγιναν Queens of the Stone Age. Ο ήχος είναι ίδιος. Κάιους είναι, ναι. Ίδια πάντα είναι, μην το λένε. Είναι αυτοί που βγάλαν το Stone Rock. Από αυτούς ξεκίνησαν όλα. Αλήθεια, άκου, άκου, άκου. Είναι το πρώτο disco rock. Δηλαδή βάζει την κόμενα στο κλουβί. Πάντα κιούτα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να παίξει κλαμπ. Εύκολα, ρε φίλε. Θα παρατήσουν τα ποντά τους και θα φύγουν. Έτσι, Θα παρατήσουν τα ποντά στο μπαρ, θα ρίξουν την τόγκα τους και θα φύγουν. Κι όμως, φίλε, θα μπορούσα να κάνω μια κλαμπάρα τέτοια, να παίζει μόνο τέτοια. Αλλά θα το εμπλουτίσω με στοιχεία σκυλάδικου. Δηλαδή μπαλέτα, Τζόνι Μαύρο, καρακίτς, βλάχες που βάλαν βυζιά και νομίζουν ότι κάτι θα γύφτηκα. Μαύρο Τζόνι. Το είπα, μαύρο Τζόνι, το είπα, δεύτερο το είπα. Ναι. Βάτε 69. Βάτε 69. Ρόζο αντίκο πορτοκάλι. Ρόζο αντίκο πορτοκάλι. Κάπτελ Μόργαν. Για τα κορίτσια, Μαρτίνι με σπράιτ. Μαρτίνι με σπράιτ, ξερνάω με καμπύλη. Αχ, αχ, Γιαννούλη, 20 χρόνια μετά την παρουσία σου, να πούμε σε τελικό, ο ΠΑΟΚ παίζει τελικό. Σαν χθες δεν θυμάμαι τίποτα από το τελευταίο τελικό. Πώς ήμασταν? Εγώ που τα θυμάμαι όλα. Εσύ αν ήσουν όπως εμείς, Γιάννη, δεν θα παίρναμε το κύπελο. Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια. Ναι. Ναι. Πιστεύω δεν έβλεπα ως εσένα. Σας θυμάμαι πάντως. Ναι, μας θυμάσαι. Καλά κάνεις. Εμείς δεν σε θυμόμαστε. Προχθές είδα ότι είχες 2 στα 8. Εγώ νόμιζα ότι έπαιξες. 2 στα 8. Θα είπα, τις άμυνες, καθαρές, τις βοήθειες, αυτά που δεν γράφει στατιστική. Άντε, τα βάζαμε όπως θέλαμε. Έπαιρνε φορά ο King, μπαπ, τα βάζε. Ξέρεις ποιος τα βάζε, που δεν περιμέναμε, Μπαλογιάννης. Μπαλογιάννης, έκανε παιχνιδάρα 18, 19, πώς είπα. Και με τον Άρη και με την ΑΕΚ ήταν κολοφωτιά, ήταν. Ασάλιωτα όλα στο μεταξύ. Ο Κίνγκ ήταν απίστευτος, ο Μπέρι, κλασικός Μπέρι. Ο Μπέρι στο τελικό, ρε φίλε, τα βάζει όλα τα 6 μέτρα που δεν το κάνει ποτέ. Δηλαδή έπαιρνε ένα σουτ στα 6 μέτρα σε κάθε παιχνίδι. Ναι, και την μέρα έχει 5, 6 και τα έβαλε όλα. Τα έβαλε όλα από μακριά. Ξέρεις πότε θυμάμαι τον Μπέρι, φίλε, και λυπήθηκα αυτόν που τον μάρκαρε. Δεν μιλάμε για Ηρακλής Παναθηναϊκός που ξεφτυλίσει τον Βλάκοβιτς. Πού? Τον ξεφτυλίσει. Αλλά τον ξεφτυλίσει με παιχνίδι, γιατί ο Ηρακλής ήταν πολύ καλή ομάδα τότε. Ναι. Εντάξει. Ήταν το παιχνίδι της ομάδας πάρα πολύ καλό και εντάξει. Στο παιχνίδι της Τριέστης που μας βγαίναν όλα. Καλά. Που μας βγαίναν όλα. Κοιτάξτε, αυτό το ματς ήταν το τέλειο ματς του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν υπάρχει καλύτερο γεγονός. 54-53 χρόνια τώρα πόσο είναι. Ναι. Αυτό ήταν το καλύτερο μάτς όλων των εποχών. Όλων των εποχών, φίλε. Γεγονός. Πρόσεξε όμως ποιο είναι το γέλιο. Ότι έχει πάει, βάλει ο Τάνιεβιτς έναν Κανταρέλο 2-12. Να πιάσει τον Μπέρι και καλά πιο ψηλός. Και έχει όρεξη ο Μπέρι και του φεύγει από τα δεξιά. Του φεύγει από τα αριστερά. Του φεύγει. Είναι όλα με ταμπλό από κάτω. Δεν τον έχει κόψει μισή φορά, ρε φίλε. Και γράφει το κοντέρ 26. Αλλά θυμούνται όλοι τον πλέον 30. Καταλαβες. Ναι. Είναι, εντάξει, ο Μπέρι πάντα, μόλις τελειώνει ο αγώνας, έλειπες 27, 30, 20 και δεν καταλάβαινες. Ναι, δεν καταλάβαινες, όχι. Του Πρέλεβιτς όλα τα καταλάβαινες. Ναι. Ολωνών των παιχτών τα καταλαβαίνεις. Είναι μερικοί παίχτες, αθόρυβοι ρε παιδί μου. Και ο Σάβιτς, ξαφνικά έλειπες 18, λες πότε έβαλε ο Σάβιτς. 16, 15 εκεί πέρα. Ο Σάβιτς ήταν τσακάλι όμως, γιατί ποτέ δεν του βγαίνει επιθετικά το παιχνίδι. Έδινε βάρος όλα τα άλλα. Ναι. Και έκανε πάλι δουλειά, δηλαδή ήταν χρήσιμος. Όχι, ήταν και καλός επιθετικός ο Σάβιτς. Ήτανε, ρε. Παρόλο που το σουλούπι του και το έτσι λες, εντάξει. Πώς θα τον κόψεις, φίλε. Δεν κοβότανε. Πώς θα τον κόψεις. Οι πλάτες του, φίλε, ήταν όσο δύο αθλητών μαζί.
Πού να τον πλησιάσεις. Πράγματι. Σε Final Four φίλε ο Χρυσάφιτς έχει κάνει 30 και 25 με την κοπλάστηκα. Ναι, ναι. Και μαρκάραν όλους τους άλλους. Δεν έχει σημασία. Ναι, εύκολο είναι. Εύκολο είναι να βάλεις 25 πόντους σε Final Four. Δεν είναι. Δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι. Εντάξει, ήταν απίστευτος. Εντάξει, ο Σάβιτς, ο Πρέλεβιτς, αυτοί οι παίκτες είναι παίκτες τελικών. Δεν είναι παίκτες. Πάω, δεν έχουν ιδέα κάτι ασχοληθεί τώρα. Ξέρεις, να πάρουμε γρήγορα τη διαφορά, να πάω να κάτσω στον πάγκο. Ναι, δεν υπάρχει αυτό, όχι. Όχι ο... Εντάξει, το θέμα είναι ότι είναι ένα πολύ ωραίο, όμορφο, δηλαδή για την πόλη όλη ο τελικός. Γενικά ο αθλητισμός αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι στα πάνω του. Πάρα πολύ. Και ο Άρης είναι στην Άλφα Εθνική και πάει και καλά. Ναι, θα βγει η Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ πάει όλο ταχώς για το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ παίζει κύπελο τελικό και είναι στην τετράδα. Κλείδωσε ο Άρης και τις περιπέτειες στο μπάσκετ που θα μπορούσε. Ακριβώς ο Άρης ανάκαμψε, δηλαδή πάει και καλά και στο μπάσκετ. Δηλαδή έχει τώρα με τρεις συνεχόμενες νίκες. Τα παιχνίδια που έπρεπε να πάρει τα πήρε όλα. Τα πήρε όλα. Ο Ηρακλής είναι στη δεύτερη θέση στην Α2. Εγώ πιστεύω ότι ο Ηρακλής δεν θέλει να ανέβει. Φίλε, και εγώ έτσι νομίζω ότι γενικά ο Ηρακλής δεν θέλει να ανέβει. Δεν ξέρω τι θέματα έχει. Νομίζω είναι από τα χρωστούμενα αυτά. Κάτι έχει απαγόρευση μεταγραφέων. Κάτι για να μην ανεβαίνει. Γιατί δεν γίνεται κάθε χρόνο να φτάνει στην πηγή για τελευταίο μήνα να μην παίζει. Όχι να μην παίζει, να χάνει όλα τα παιχνίδια τελευταίο μήνα. Είναι μυστήριο αυτό που συμβαίνει. Τέλος πάντων, γενικά όντως στη Θεσσαλονίκη είναι ένα καλό μομέντου με ναυαρχίδα τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Έκατσε και ο τελικός του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Και γενικά θα πάμε και το πάρει, φίλε. Άστο. Κοίταξε, ναι. Σου λέω, η συζήτηση όλη αυτή είναι ότι πρέπει. Ο ΠΑΟΚ τι θα κερδίσει από αυτό. Αυτό πρέπει να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ παρά τον αγώνα. Εντάξει, δεν γίνεται να πατήσει τον αγώνα, Ρεγέννη. Ναι. Εντάξει, ο αγώνας είναι δύσκολος. Ο αγώνας είναι δύσκολος. 5% πιθανότητα. Όσο πιο λιγότερο άγχος έχουν τα παιδιά, δηλαδή ξέρεις τι με νύβριασες προχθές με την Κίμη. Ότι βγάλα πολύ άγχος. Ποιος το έβγαλε το πιο πολύ το άγχος? Ο Χάτσερ. Όχι. Ποιος? Ο Χρυσικόπουλος. Ο Χρυσικόπουλος ήταν νευρικός, δεν φίλε. Ο Χρυσικόπουλος, ξέρεις ότι είναι παίξη ψυχολογίας, φίλε. Αυτό δηλαδή ρε μεγάλε, πας τώρα παίζεις τα βρακιά σου, παίζεις τη ζωή σου και κάνεις 4 βολές να χτυπάνε μπροστά. Θα σου πω κάτι για το Χρυσικόπουλο. Δεν γίνεται αυτό. Παίζει το κρισιμότερο παιχνίδι της τελευταίας 20ετίας. Έχεις φάει το κλαρίνο από το Φάρο πριν 2 χρόνια. Εγώ θα τον υπερασπιστώ. Ο Χρυσικόπουλος δεν ήταν στο Φάρο πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε. Πόσα τέτοια παιχνίδια έπαιξε. Πώς δεν ήταν στο Φάρο, ρε. Δεν έπαιξε. Δεν ήταν. Εντάξει, δεν το ξέρει. Άλλο θέλω να σου πω. Δεν το γνωρίζει. Πόσα τέτοια παιχνίδια στην καριέρα του έχει παίξει ο Χρυσικόπουλος. Απάντησέ μου σε αυτό. Όλοι από κάπου. Όλοι ναι, ξεκινάνε ρε, από κάπου. Αλλά ο Ντίβας ξεκίνησε από τα τεράστια βήματα που έκανε να πούμε στην Εθνική Σερβίας. Ναι, στην Εθνική Σερβίας. Ναι. Όχι με την Κίμη. Ναι, ρε φίλε, αλλά. Πρέπει αυτά τα παιδιά επιτέλους να μην ασχολούνται με το άγχος, να μην ασχολούνται με άμα χάσω ένα σουτ και κατευθείαν κοιτάει στην κερκίδα, κατευθείαν κοιτάει. Το φίλο του, το μάνατζερ του, δεν κοιτάει τον προπονητή. Κατάλαβες. Mm-hmm. Γιατί άμα κοιτάξει τον προπονητή, ο προπονητής θα του πει κομψή κομψά γαλλικά, καλά γαλλικά. Γενικά ο Πάκ μετά το πρώτο δεκάλεπτο είχε πολύ άγχος, φίλε. Είχε πολύ άγχος και τι σου είπα εγώ, ότι ο Λίνος είναι τελευταίος 2 μήνες είναι ο καλύτερος παίκτης, εγώ δεν σου το είπα. Από την ώρα που το είπες δεν βλέπετε. Από την ώρα που το είπα, ρε Λίνο μην ακούμε στην εκπομπή ρε. Δεν άκουγε σου λέει, αφού μας ενημέρωσε ότι είχε προπόνηση εκείνη την ώρα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν σου είπα ότι ο Παπαθεοδόρου ξεκινάει τις πρώτες 5 επιθέσεις με το Λίνο. Ναι. Τι έκανε? Κέρδισε 2 φάουλ. Ναι. 4 βολές. Και οι 4 χτυπήσαν μπροστά Στεφάνη. 2 χάνει συνέχη. 0-2 και μετά από 2 λεπτά 0-2. Και σουτάρει και ένα τρίποντο, πάλι χτύπησε μπάλα μπροστά. Τι, δεν έφαγε το μεσημέρι, δεν είχε δύναμη. Άγχος είναι. Αγχώθηκε. Ωραία, δεν γίνεται να αγχώνεσαι, μεγάλε. Τώρα όμως που είσαι 27 χρονών πήγες. Τώρα που είσαι outsider και σου φύγε το αγχώθημα. Α, μπράβο, τώρα που είσαι outsider. Τώρα. Παίξε ελεύθερα. Πάρ' τους παραμάζωμα. Παραμάζωμα δεν θα τους πάρουμε, Γιάννη. Γιατί δεν μπορεί να τους πάρει παραμάζωμα ο Λίνος. Τι έχουν άλλον σαν αυτόν. Όμως που μπορεί να τον στριμώξει είναι ο Αντετοκούμπο. Ναι, λίγο είναι. Ναι, αλλά ο Αντετοκούμπο δεν θα πάει πάνω στο Λίνο.
Πού θα πάει? Πάνω στο Γκόση στο Χάτσερ. Αναλόγω πώ θα ξεκινήσει ο Παπαθεοδόρο. Αυτό έχει θέμα ο Πάοκ. Όταν είναι αθλητική ή αμυντική, τον άλλον έχει θέμα. Ε, ναι, του προλαβαίνει. Ναι. Του προλαβαίνει και τον αδερφό του, ρε. Είναι πολύ αθλητικό. Δεν υπάρχει αυτό. Αν ήξερε λίγο μπάσκετ αυτό, δηλαδή θα ήταν. Ναι, αυτό. All star θα ήταν κι αυτό. Και εδώ που το πιάσαμε, αυτά που κάνει ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο πλέον δεν υπάρχουν. Ο τρόπος που παίζει είναι η πρώτη φορά που βλέπω αθλητή μπασκετμπολίστα να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει αυτός. Μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη του κόσμου αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα. Πίστευα ότι ήταν νούμερο 2, έκανα εγώ λάθος. Είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Τι νούμερα έχει? Δεν έχει τι νούμερα έχει. Όποτε αποφασίσει να πάει να βάλει καλάθι, πάει και του καρφώνει. Τι του κάνει, του καρφώνει. 2-16 γίνεται και πηδάει στο Θεό, ρε φίλε. Ναι. Και είναι και δυνατό. Είναι ο καλύτερο παίχτη στο NBA, στατιστικά και σε αυτά, μέσα στο μπλε, μέσα στη ρακέτα. Έχει και κινήσει, φίλε. Αυτό το Eurostep που κάνει το έτσι, Eurostep λέγεται. Πώς λέγεται αυτό? Το κόψε και το Eurostep, δεν το χρειάζεται τώρα. Δεν το κάνει πλέον. Δηλαδή έχει βρει άλλο τρόπο. Πάει πλάτη και χειρνάει, με τρίπλα. Ναι, αλλά αυτό στην Ευρώπη δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί? Γιατί στην Ευρώπη έχει βοήθεια. Στην Αμερική, στο NBA απαγορεύονται οι βοήθειες. Ωραία, ας βγουν βοήθεια να τις πάει έξω. Ναι, ποιος θα το βάλει? Καλάθης. Στην Εθνική Ελλάδος έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Μόνο ο Σλούκας μπορεί και αυτός μέχρι 5 τρίποτα. Ο Σλούκας και ο Παπάς όταν καλά μπορεί να βάλει. Παπάς. Δεν είναι στην Εθνική. Και... δραστικά στο Παπά. Πήγες να πεις κοντράθα και θυμήθηκες το τροματίας. Ναι. Ακριβώς. Σουτέρ δεν έχουμε. Ας πάρει ένα σουτέρ, θα πάρει το Γιαννόπουλο. Παίζει ο Γιαννόπουλος στην ΑΕΚ. Τον έχουμε στην Εθνική. Είναι. Σήμερα να πούμε ότι η ΑΕΚ παίζει 10 η ώρα στη Βραζιλία. Πώς το λέω αυτό, διεπηρετικό. Αυτό είναι για τον Πυρετόπουλο που έχει δύο φορές πυρετό. Ναι, διπυρετικό, δηλαδή. Ναι, πώς το λένε. Διπυρωτικό. Διπυρωτικό. Διπυρητικό. Γελάτε και οι δυο και τους δύο, Διπυρωτικό, λοιπόν. Μου λένε όλοι για να ξέρεις, τελεμέ. Λέει πώς κάνεις εκπομπή με τον Γκόλκα. Αυτός δεν είναι τσεβδός και κράζει εμένα. Πες αυτούς που το λένε. Εντάξει. Λέω δεν έχει, λέω πασάει τσίχλα, λέω. Άκουλα, έχω μία ιδιαίτερη φωνή. Πάω στο σούπερ μάρκετ, μιλάω. Χθες ένας μπροστά μου, το σηκώσατε, κατάλαβε κατευθείαν. Ναι. Δεν είναι επειδή το ραδιόφωνο, πρέπει να έχεις μία, να είσαι λίγο ιδιαίτερος. Δεν μπορεί να λέω. Να ευχαριστήσω λίγο και τον Γιώργο που με έστειλε μήνυμα ότι έχω ωραία φωνή. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ξέρεις, με τρέλαιναν παλιά τα μουσικά ραδιόφωνα. Ναι. Που ήξερα αυτούς που κάνουν το ραδιόφωνο προσωπικά. Ναι. Και μιλούσαν λες και ξεχάσαν και να δουν τι ξέρεις που. Καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή Φατσούλες. Ναι. Και θες να του ρίξεις ένα μήνυμα, θα πεις στον διάλο ρε βλάκα, μίλα κανονικά. Μίλα κανονικά. Αχ, και εδώ, εμείς, ναι, και... Βασίλη, δούλευες με τέτοιες ποτέ? Πρόλαβες κανένα τέτοιο? Οι γκόμενες που θέλω... Βασίλη, για πες μας. Βασίλη. Τώρα μιλάμε με τον Ιχολύπτη. Ποιος είναι ο χειρότερος που έχεις δουλέψει μαζί? Όνομα, στεγνά, μπαμ. Μπουμπούνα το. Άρα δουλεύει ακόμα και σήμερα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πήγε... Ζωτάνες εκπομπές, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Κοτοπαράδοση. Κοτοπαράδοση. Μας έχει μπει στη ζωή πλέον. Μου σκεφτόμαι τη σούβλα το σύνορα, να ξέρεις. Σούβλα, τι θα γίνει τώρα, μακελιό. Λοιπόν, έχει καταπληκτικό μπέργκερ κοτόπουλο. Δεν θα πάρεις μπέργκερ κοτόπουλο, ρε. Φίλε, η διατροφή μου αυτή λέει. Αυτό λέει. Ποια διατροφή σου, ρε φίλε? Η διατροφή μου, για αυτό το κορμί, τι νομίζω, ότι τρώει πίτσες σαν εσένα καρδούλες? Λουλούδια πήρες χθες? Όχι. Εμείς 2,5 κιλά γλάστρα πήραμε. Τέλος πάντων. Γι' αυτό σήμερα. Κοτόπουλο, ακριβώς γι' αυτό σάλεψε. Κοτόπουλο χάρα. Κοτόπουλο σούφλα. Τορτίγια σουβλάκι με κοτόπουλο που τα σπάει. Ετοιμάζει κάτι άλλο δυνατό, πολύ δυνατό, που θα κάνει το μπαμ σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, έχει 3 μαγαζιά, 12-7 εδώ, μια ευθεία πάνω που είμαστε. 2-3-10-54-54-11 στην Αναξιμάνδρου Χαριλάου. 2-31-403-42-94.
και στον Εύωσμο για τα παιδιά εκεί δυτικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 110-2310-306067. Για να πάτε όμως να φάτε, δεν πρέπει να έχουν ετοιμάσει το σπίτι τους ή το μαγαζί τους από την αναδομό. 100% φίλε. Μην πάτε, πρώτα κάνετε τη δουλειά σας. Μάλλον η αναδομό σας τα κάνει όλα. Εσείς μόνο αποφασίζετε τι χρώματα, τι υλικά και όλα αυτά. Μόλις τα κάνουν τα παιδιά από την αναδομό, πάτε τρώτε στην κοτοπαράδοση και μετά πάτε και στα σπα. Ας παντρέψουμε, ρε. Ναι. Ας παντρέψουμε. Ωραία. Να κάνει τα μαγαζιά για αναδομό της κοτοπαράδοσης. Ωραία. Του Νίκου του αρέσει και το κοτόπουλο, θα κάνει και λίγο ανταλλακτικά. 5.000 κοτόπουλα, δηλαδή. Αντί για λεφτά, αντί για 30.000, 25.000 και 5.000 κοτόπουλα. Και μόλις κουραστούν όλοι, πάνε στο σπα πριβέ. Κανονικά. Μαζάς, 30 μαγαζιά καλά. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Αδέρφια. Μια οικογένεια. Θα κυνηγιόμαστε εκεί στους διαδρόμους. Όλοι παοξάκια είναι. Κανονικά. Κανονικά. Και πάμε στο διάλειμμα. Πάμε κανονικά, Φίλιππ. Συμφωνώ μαζί σου. Α, ζωή είμαι ωραίος. Το ήθελα και έβαλα στεφάνι. Ο δικηγόρος στην τσέπη μου αδειάζει. Το βρέκεις το καινούριο τραγούδι του Δημάκη. Βάλε, γιατί είναι άκρος παοξίδικο τραγούδι. Έτσι από τα ακουστικά. Το έβαγε η κορονία, πρέπει. Στο Sky τώρα έχει στην υγειά μας. Τι άλλαξε η μέρα αυτό, Σάββατο δεν ήταν? Ποιο, αγόρι μου? Στην υγειά μας. Πού δεν θα ξαναπιστεύσω ότι θα ποτέ στη ζωή μου στην υγειά μας. Εννοείται. Oh. Αυτό πάλι ρε παιδί μου, τώρα έχει καλεσμένους τους τρεις γιους τριών θρύλων. Ποιοι είναι οι τρεις γιοι των τριών θρύλων? Είναι ο γιος του Πάριου. Ο Βακουφάρης μου, ο... πώς λέγεται? Βαρθακούρης. Ναι. Ο Βαρθακούρης, ο ναι. Γιος του Διονυσίου. Ναι. Είναι δυνατόν? Τι να μην είναι δυνατόν, φίλε, πάμε παρακάτω. Του Διονυσίου ποιος, ο Άγγελος ή ο Στράτος? Ο Στέλιος. Άγγελος ή ο Στέλιος. Και ο γιος του Πυθικότση. Αυτός ο γιος του Πυθικότση ίδιος είναι? Ίδιος είναι, έχει το ίδιο όνομα. Ο γιος Πυθικότσης? Ναι, τον βάφτισε. Τι είναι τραγουδιστής και αυτός? Αυτοί οι τρεις τώρα, δεν ξέρω τώρα τι τραγούδι του, τον μπαμπάδων. Είναι ένα κόνσεπτ. Εντάξει, το κάνανε, το ξανακάνανε, πήγαν Αυστραλία, πήγαν Αμερική, ξανά, φτάνει, εντάξει. Μην φαντάζεσαι στο ελληνική τηλεόραση καμία ιδιαίτερη φαντασία, δεν κάνει. Εντάξει, έξυπνο κόνσεπτ, βρεθήκαν τα παιδιά, εντάξει, θα το κάνουμε, ωραία. Ένα χρόνο, δύο χρόνια. Πέρασε 15 χρόνια αυτό κάνουν. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι. Τι να μην πει. Αυτή είναι η ελληνική τηλεόραση, φίλε. Μην φαντάζεσαι ότι θα κάτσει κανεί να σκεφτεί. Με την πεπατημένη πάει. Απευθύνεται σε κοινό χαμηλού ελληνικού. Δεν ρισκάρει κανεί να απευθυνθεί κάπου αλλού. Δεν, οι νέες γενιές που στο φάρουν και λίγο εκπομπή παραπάνω. Η εκπομπή αυτή είναι παγκοσμίου, δηλαδή τη βλέπουν παντού. Ναι, αγόρι μου, σου λέω απλά ότι αυτό είναι υπεπατημένο. Δεν θα μπει κάποιος να πει Κόλκα, κάνει ένα project να γελάσουμε λίγο ακραία. Ναι. Θεωρείται shocking. Κατάλαβες, δεν θα το κάνουν, θα ενοχλήσει.
ούτε 40 λεπτά την ημέρα. Να μένει κι άλλο, να κάνει βάρη, να κάνει το δεν, έχει, δεν είναι να αυτό. Να τρώει σωστά. Να αυτά όλα τα κάνει. Φαίνονται. Δηλαδή, το, μόνο και μόνο που τον είδα που μιλήσαμε ένα λεπτό. Πριν σου έξω το ταπίδι ή μετά. Πριν. Ναι. Μετά με κοίταζε και δαγκώθηκε που με έριξε τάπα γιατί τον βρήκα σε μια φάση εκεί πέρα. Γιατί. Πάνω. Έτσι ρε φίλε. Γιατί το κάνεις το παιδί έτσι. Κοίταξε. Εμείς οι παλιοί παίζαμε αλλιώς τον μπάσκετ. Εμείς ακουμπάμε. Έτσι. Υπήρχαν διάφοροι παίχτες. Το Μάικ τον Υφαντή το θυμάσαι. Αδερφός. Αυτός έχει κάνει επιστήμη την ώρα που κάνεις lay-up. Ναι. Σε άφηνε. Και σε παρενοχλούσε. Παρενόχληση. Σεξουαλική παρενόχληση έκανε στον αέρα. Ναι. Και εκεί που ετοιμαζούσε να πάει να καρφώσει, λες, όχι, τον πέρασα τον. Ναι. Σε έβαζε λίγο τέτοιο, ναι. Σε γαργαλούσε από κάτω. Δούλευε. Και γύρναγε μετά και λέει, μετά το έπαιζε, όχι, όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να το κάνω σε ένα, σε μπέρδεψα. Γιατί γυρνάς να το σκοτώσεις. Και μετά βγαίνει και λέει, το μαγάρισα κι αυτόν. Ναι. Έχω μαγαρίσει όλους τους μαύρους της Α1, τώρα όλους τους Έλληνες Α1. Ναι. Ήταν τέτοιος. Εγώ ας πούμε, έτσι ωραία, μου λέγανε άλλοι, τον ακούμπησα αυτό, δεν τον ακούμπησα. Αυτό ήταν λίγο βία. Δηλαδή τον έσπρωχνα, τον έβαζα τρικλοποδιά. Mm. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα είναι fair play, όλοι αγκαλιάζονται πριν τον τζάμπο, μετά. Τώρα περιμένω στη σειρά μα του ζεις. Σαν το βόλι, θυμάσαι που πήγε. Ναι, σύχαμα. Ναι. Και χαιρετιούνται. Έχανα εγώ και το χαιρετούσα. Ναι. Κατευθείαν στα ποδητήρια. Είναι σχολικό, ήθελα να με χαιρετήσει και δεν μέσα στα ποδητήρια και έγινε μακελιό. Φίλε, όταν κερδίζεις πας και τους χαιρετάς. Όχι, και γελάς. Όταν χάνεις. Του φέρα μέσα δεν να χαιρετήσει. Δεν είναι αθλητικά αυτά. Δεν είναι αθλητικά αυτά, δεν είναι το εφαγωνίζεστε. Δεν μα ενδιαφέρει καν. Δεν μα ενδιαφέρει καν. Φιλενάδα, εσύ που στέλνεις μηνύματα και αυτά, δεν έχω το τηλέφωνο για να σου καταλάβω ποια είσαι. Μην παρεξηγήσεις, μην στραβώνεις. Πρώτα απ' όλα, έχεις αλλάξει κινητό. Πες αυτό, ρε φίλε. Έχεις αλλάξει κινητό. Εντάξει, δεν, δεν πέρασες τέτοιες. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι ψέμα. Είσαι λίγο. Όλοι αυτό λένε. Όχι, ε. Γιατί είναι καινούργιο, δεν είναι αυτό. Όχι, ρε. Αυτό καινούργιο είναι. Δεν είναι και αυτό. Τι δεν το είχες αυτό. Δύο χρόνια κινητό. Με δύο χρόνια κινητό. Είχες αυτό το κινητό εσύ. Ναι. Ένα άλλο ροζάκι που είχες, τι είναι αυτό. Ροζάκι ήταν το δεύτερο, το κρυφό. Το παράνομο. Για τα κινητά έχω να πω. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιος που έχει απόκρυψη αριθμών. Εγώ δεν σηκώνω. Όχι, δεν μπορώ, εγώ του σηκώνω και βρίζω κατευθείαν. Ούτε γεια δεν λέω, ούτε τίποτα κατευθείαν. Δεν είναι δυνατόν να έχεις απόκρυψη 2019. Δεν σηκώνω. Ακόμα και για απειλή να είναι, ναι. Πάρα το νούμερο σου, θα σε ουθιανέψω το πλάκα. Ναι. Ναι. Το πολύ πρέπει να σε βρούμε πουθενά και εντάξει. Πάρε κανονικά, δικά, πες έτσι. Ναι, φίλε, αυτό και αυτό, πάρτα, ναι, έκανες ναι. Αυτό το λάθος, έκανες αυτό. Ναι, εκεί εξηγήθηκες ναι. Αλήθικα, εξηγήθηκες το ένα. Κάνε ένα πάντη, ρε φίλε. Άλλο χειρότερο. Ένα πάντη. Εμένα με τρελαίνει το πρωί. Κάνω ένα πάντη να κατέβω. Χάζεψε το μυαλό. Είμαι γκόμενος και γκόμενα, κάνω ένα πάντη για να κατέβεις. Χάζεψε το μυαλό μου το πρωί γιατί με πήραν από εταιρεία που έχω δύο συνδέσεις. Η ίδια εταιρεία. Ναι, είναι το καινούργιο τώρα αυτό. Άκου. Παίρνει εταιρεία. Εγώ έχω δύο συνδέσεις σε αυτήν την εταιρεία. Ναι. Και δεν έχει ξεκαθαρίσει στη βάση της ναι. Ότι είμαι πελάτης ήδη. Δεν χρειάζεται να πάρω το προϊόν. Κατάλαβες. Και μου γύρισε το μάτι. Τα έφαγε τα πινελίκια της αυτή. Την ώρα της εκπομπής δεν μου δίκοψε την εκπομπή. Νόμιζα κάτι έγινε. Είδα Αθήνα, είδα έτσι, είδα αλλιώς. Κατάλαβες Γιαννούλη. Κατάλαβα, εντάξει. Εκνευριστικό φίλε, δεν παλεύεται. Για πάμε λίγο για ποδόσφαιρο, δεν μιλήσαμε καθόλου. Τίποτα ρε φίλε, κέρδισα εύκολα. Το πιο ξεκούραστο παιχνίδι του τελευταίου διμήνου. Δηλαδή με την Τρίπολη κουράστηκα για να φτάσω στο 0-3. Ναι. Με τον Ολυμπιακό στο 20 ήταν 2-0. Δεν ξέραμε να κάνουμε μετά. Βαριόμαστε. Ο ΠΑΟΚ πλέον παίζει σε ένα μεγάλο κλαμπ. Ναι, φίλε, και αυτό συμβαίνει γιατί. Γιατί είναι η καλύτερη ομάδα. Είναι η καλύτερη ομάδα και το ξέρουν και το τιμούν οι παίχτες. Ναι. Δεν λένε είμαστε καλύτεροι και σας κάνω. Και στα λόγια. Ναι. Το παίζουν το παιχνίδι. Το παίζουν το παιχνίδι. Έτσι ακριβώς είναι. Πιστεύω μπορούσε και άλλο ο ΠΑΟΚ να. Δεν χρειάστηκε, φίλε, να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε, τη δουλειά. Ακριβώς. Αυτό λέω ότι είναι μεγάλο κλαμπ. Δηλαδή πήρε τη νίκη. Ναι. Τελείωσε.
Κλείδωσε το 2-0. Λέει γκολ δεν μου βάζουν αυτοί. Καθαρή φάση δεν είχαν. Να ακριβώς. Ωραία. Έκατσε και το, και το 3-0 μετά στην πίεση του Ολιβέρα με τον Άκπον. Στο τέλος τι έγινε εκεί πέρα, τι fair play και. Άκου να δεις. Πετάμε την μπάλα έξω. Ναι. Υπάρχει κράμπα το Άκπον. Περιμένουμε την μπάλα πίσω. Και τι κάνουν τα τσεκαράκια, δεν μας τη δίνουν. Αλλάζουν την μπάλα μου λοχτά εκεί γύρω-γύρω από την περιοχή και πάει να φύγει ο άλλος. Φιλιανή μου, εγώ ο Κρέσπο, γιατί ο Κρέσπο δεν είναι βρώμικος παίκτης. Δεν είναι παιδί που βαράει άσχημα. Αν ήμουν εγώ, θα του κάνα κακό, φίλε. Ποιος έκανε το τάκλιν που δεν τον πέτυχε. Τον πέτυχε ο Κρέσπο, αλλά δεν τον πέτυχε άσχημα. Δεν τον πέτυχε. Βρήκε μπάλα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει μπάλα εκεί. Ποια μπάλα, κύριε. Δεν θα με ενδιαφέρει μπάλα καθόλου. Εκεί παίρνει την κόκκινη και σε φυλάει ο προπονητής. Ναι. Ναι, έρθει και σε φυλάει. Έτσι. Μπράβο, good game, boy. Την έχω δώσει και θα φάω την κόκκινη, σηκώνοντας, θα τον πατήσω και μία. Καταλαβες, δηλαδή θα είναι double red. Αυτό ακριβώς είναι, ξέρεις ότι στο NBA, έχεις δει τώρα τελευταία κάνα δύο χρόνια που άμα θέλει 10 δευτερόλεπτα δεν σουτάρουν και δεν μπάλουν. Ναι. Αυτό γίνεται εδώ και 20 χρόνια στο NBA. Ναι. Υπάρχουν διάφοροι παίκτες που δεν παίζουν δευτερόλεπτο και παίζουν το τελευταίο λεπτό, ξέρεις. Ναι, ναι, και ένα τέτοιο πράγμα έκανε ο Ευθύμης ο Ρετζιάς. Θέλει μια επίθεση να, ξέρω εγώ, 20 δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα να τελειώσει το αγώνα. Είναι 20 πόντους μπροστά. Είναι 20 πόντους, είτε χάνουν είτε κερδίζουν. Και άμα χάνεις, έχεις μια δικαιολογία σου. Ναι, χάνεις, δεν έχει. Είναι... Όχι, στο NBA δεν έχει. Και παίρνει και στο τάρκι και βάζει τρίποντο. Και τρίποντο κιόλας. Και μετά κάνουν η άλλη επίθεση και κλέβει την μπάλα, τον αφήνουν να κλέψει την μπάλα και πάει ένας από πίσω. Κοπανάει μια. Το σακάτεψε. Δηλαδή. Ναι, αλλά ο Ευθύμης δεν το ήξερε. Ναι. Ξέρεις τώρα, NBA έπαιζε 1,5 λεπτό μέσο όρο. Ξέρεις, περίμενε κάτι να δείξεις. Όχι, αυτό που κάνει εκεί ο Ολυμπιακός με τον Ποντένση και τον. Και κανένα δύο ακόμη εκεί που συμμετείχαν στη φάση. Κοίταξε, να είναι 2-1. Ούτε τότε είχε δικαιολογία. Σου έχω δώσει την μπάλα, δώσε πίσω. Έλα, πάρ' την. Και σε ένα fair play πριν, ναι. Για δικιά τους φάση, τι κάνουνε. Δίνουν στο στόπερ και κάνουν πίεση κατευθείαν. Ναι, μαγιά, βλαχομαγιά. Μαγιά, έπρεπε και ο Κρέσπο. Εντάξει, κοίταξε, γιατί να πάρει κόκκινο Κρέσπο. Έξυπνος είναι, επαγγελματίας είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο χρόνο που θέλουμε παλικαράδες. Ωραία, έτρωγε κόκκινη. Δύο αγωνιστικές επίσης. Κόκκινες, αλλά να είναι και δύο μήνες όλος έξω. Να μην παίξει να με την Δυναμό, να μην παίξει με την ΑΕΚ. Να αξίζει. Ναι, και να σου πω εγώ μετά. Ναι. Γιατί αυτά έτσι πρέπει να εξηγήσει. Εντάξει. Άσε τώρα το έχουν κάνει φλόρικο το άθλημα. Έριξε μέσα στο γήπεδο μου για το κάνουν επίτηδες. Ναι. Για να υπάρξει αντίδραση. Άλλο παραλεπόμενο έγινε. Γενικά του Μαρινάκη που δεν μπορούσε να μπει μέσα στο γήπεδο. Αυτό για πες μου. Τίποτα, αφού έχει περιοριστικούς όρους. Πώς θα το αφήσει η αστυνομία να μπει. Δεν τον άφησε η αστυνομία. Αυτό που πήγε να μπει με την ομάδα μέσα στα ποδητήρια. Την ομάδα μέσα στα ποδητήρια. Ναι, σαν παράγοντα. Σαν παράγοντα, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι ο Ολυμπιακός δεν ήρθε στην Τούμπα για να παίξει και θα προκαλούσε. Ναι, σίγουρα ναι, και με την παρουσία του και με ναι. άλλους τρόπους. Α, πήγαινε κατευθείαν στα ποδητήρια. Μέσα κατευθείαν, direct. Όχι να πάει σε σουίτα ή οτιδήποτε. Όχι, πάω τον άφησα να πάει σε σουίτα κανονικά. Είχε κανονικά για τον Ολυμπιακό σουίτα τα πάντα, όπως πρέπει. Ναι. Δεν έκανε πάω καμιά αλητία. Η ουσία βέβαια είναι ότι. Και ποιος το σταμάτησε, αστυνομία. Η αστυνομία. Έκανε τη δουλειά της. Ναι. Και πολύ σωστά έπραξε. Αυτό δεν άρεσε βέβαια. Κάτι μηνύσεις κάνουν κάτι τέτοια. Μηνύσεις γιατί. Στην αστυνομία, γιατί έκανε τη δουλειά της. Δεν στέκει, ρε, γιατί ο Ολυμπιακός αυτό πράγμα είναι. Ο Ολυμπιακός είναι η παρεκμασμένη εγκόμενα που κάποτε μετρούσε. Είναι Τζοάν Κόλλινς μετά τον 7ο γάμο της. Ζει ακόμα, ντε. Το ζει και έχει υπατερμή. Ναι, με 120 χρονών είναι. Ναι, έχει φάει κόσμο. Έχει φάει. Ναι, γενικά. Αλλά δεν έχει τίποτα άλλο. Πώς εξεθράσωστε, Γιάννη, γιατί το σκεφτόμουν τις προάλλες. Ωραία. Έρχεσαι στην Τούμπα. Απαγορεύεται να μπει και το ξέρεις. Πας να μπει τσαμπουκά. Ναι. Πας να πει τσαμπουκά. Ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είναι τιμωρημένος, χαιρετάει την ομάδα και φεύγει. Τον είδα. Ναι. Χαιρετάει την ομάδα. Εγώ γύρναγα από το All-Star Game και είδα το αυτοκίνητο. Το convoy. Ναι. Πήγε στο Μακεδονία, πάρε το παιχνίδι. Στο Μακεδονία, στο φανάρι. Δεν σέβεσαι αυτό. Λες να δω με την ομάδα. Έλα με την ομάδα, σου απαγορεύεται να έρθει. Πάρε και τη σουίτα σου και δεν σε παίξει κανένα. Πα να πει. Στη σουίτα απαγορεύεται να πει. Όχι, μια χώρα επιτρέπεται. Απαγορεύεται μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, ρε, φίλε. Όχι, ποια είναι η τιμωρία του. Απαγορεύεται γιατί έχει περιοριστικού όρου να πατήσει στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Ναι. Στη σωή, στην κερκίδα μπορεί δεν να πάει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Όχι ότι τον άφησε ο ΠΑΟΚ, δεν μας νοιάζει.
Όχι, όχι. Ωραία, έτσι για να καταλαβαίνω. Ναι. Καλώς φιλοξενίες. Ούτε ο Ολυμπιακός προκάλεσε τον ΠΑΟΚ πρόβλημα στην Αθήνα. Ναι. Ήταν κύριοι, δεν μπορούμε να πούμε εμείς τίποτα τώρα γι' αυτό. Αλλά έχει γίνει το περσινό. Ναι. Πέρσι, φίλε, μου έχουν εκλέψει το πρωτάθλημα τον πιο αλήθικο τρόπο της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Και ζητάς να μην τηρηθεί ο κανονισμός, να μπεις μέσα να σου λατσάρεις, να τσιμπήσει κανείς και μου ξανακάνεις το ίδιο. Και εγώ πρέπει να σου κάνω και παραμάκια. Και μπράβο στην αστυνομία που κάνει τη δουλειά της. Αλλά το θράσος τους δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε φίλε, τι ήρθες να κάνεις εδώ μετά από αυτό που έκανες πέρσι. Ακριβώς. Τι ήρθες να κάνεις εδώ. Αυτό με τρέλανε εμένα. Με το θράσος τους. Και μ' άρεσε που δεν το εκμεταλλεύτηκαν στην ΠΑΕ. Δεν βγήκαν να κάνουν δηλώσεις και τσαμπουκαλίκια. Τίποτα. Μα δεν ήταν δουλειά του ΠΑΟΚ, ναι, της αστυνομίας. Ναι, ναι, της αστυνομίας είναι. Η αστυνομία παίρνει τα χαρτιά, το ξέρεις αυτό. Ναι, ναι. Δεν το παίρνουν οι υπάλληλοι της ΠΑΕ. Όχι, φίλε, είναι δουλειά της αστυνομίας. Απλώς η ΠΑΕ στέλνει. Επειδή κάποτε η αστυνομία ήταν. Φαξ, ναι, ότι κοιτάξτε, σήμερα απαγορεύεται η είσοδο σε αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν. Να τους το θυμίσουν. Ναι. Αυτό εννοώ. Εδώ λοιπόν. Αναρωτιέσαι, δε φίλε μου, κάνεις αυτό πέρσι. Ναι. Δεν ντρέπεσαι να πας να μου κάνεις το ίδιο πράγμα φέτος. Δεν κατάλαβες τι έκανες πέρσι. Δηλαδή πιστεύεις ότι αυτό που κάναμε πέρσι θα περάσουν 200 χρόνια και το ξεχάσει κανείς. Ποτέ. Ποτέ. Τι να πω είναι. Τέλος πάντων, είναι η νοοτροπία τους. Οκ. Okay. Διάβαζα σήμερα έναν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που είχα και καλές σχέσεις κάποτε. Και λέει εδώ παίρνουν πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια και ασχολούνται με τον Ολυμπιακό. Θα παίρνουν πρωτάθλημα, φίλε, πριν από 33 χρόνια. Μετά από 33 χρόνια και το κλέψες. Στέσεις τη χαρά από ένα εκατομμύριο κόσμο. Και να κάνεις αλητία με στιμένους δικαστές. Γιατί δεν είμαστε σε μια χώρα που οι δικαστές είναι κύριοι. Έχει καλούς, έχει στραβούς. Η σκολαρίκη. Την κυνηγάς αυτή, ναι. Είναι αιμετικό αυτό που έκανε. Εμετικό. Είναι, μπορεί να είναι η χειρότερη δίκη που έχω ζήσει στη ζωή μου. Πραγματικά, η χειρότερη δίκη. Τέλος πάντων, τώρα μην τα σχεδεύετε. Όχι, απλά λέω ρε φίλε. Εντάξει, εδώ η πόλη γιορτάζει. Ναι. Η πόλη είναι στα καλά μας. Η πόλη γιορτάζει, αλλά και η ιστορία είναι ιστορία. Φίλε. Η ιστορία είναι ιστορία. Ναι. Ωραία, ας παραβλέψουμε τώρα όλους τους αντιπάλους μας. Εγώ δεν παραβλέπω κανένα, δεν ξεχνάω. Γιατί εγώ να, δεν θέλω να κάθομαι να ασχολούμαι. Θέλω να χαίρομαι. Χαίρομαι για την πόλη. 1-0 η Augsburg. Και άλλα λέγει γεια μου, άλλα κουνταυτιά μου. Πάμε στο διάλειμμα, ρε. Άιντε. Ξέρεις ότι ο Κωστής ο Τσατσαρός το έχει σήμα το τραγούδι του δεν Μάκη. Του φεύγουν. Πρώτα απ' όλα δεν έχεις ακούσει Κωστή Τσατσαρό τραγουδάει. Κάθε μέρα τραγουδάει. Άλλο σου λέω live. Δεν έχεις πάει μπουζούκι από τραγουδάει. Δεν με κάλεσε. Προκαλώ. Όταν θα κάνει ένα event και θα πρέπει να κάνει κάποτε. Ξανά να θυμηθούμε τα παλιά του πηγαίνουν. Α, έχει το παίζει. Το φτιάχνει. Είναι πολύ καλός. Ναι. Το πρωί που τον ακούω, στη δουλειά που είμαι, είναι ωραίος. Με αυτό κλείνει. Ναι. Μάγκης ή Μάγκης, πάρε το φώτι, το θηρίο, ένα τηλέφωνο για τραπεζάκι και όλα καλά. Τι έχουμε, Σταύρε? Φίλε, τι να έχουμε, ετοιμαζόμαστε. Τελικός αύριο οι γυναίκες στο handball. Ναι. Τελικός το μπάσκετ την Κυριακή. Και τελικός τη Δευτέρα στην Αθήνα. Όλοι είναι τελικοί. Ο ΠΑΟΚ έχει 10 τελικούς ακόμα. Ναι. Έχει Απόλλωνας Πειραιώνας. Υποδέχεται την ομάδα του Άρη. Το άλλο σου κουβεί, ναι. Αν πάει καλά με τον Πανιόνιο θα έχει 4 νίκες. Ναι. Με 0 παθητικό νομίζω μάλιστα. Α, δεν έχει συμμαζέψει ο Παντελίδης στην ομάδα. Δηλαδή τι έκανε ο Παντελίδης, όλοι λένε. Ο Δελιγιάννης παίζει καλά. Είναι καλός. Ο Δελιζήσης. Ο ψηλός, ρε, ο αμυντικός. Ο Δελιζήσης. Φιλαράκι μου. Από έπαιζε από όλων σημαίνεις. Ναι, αλλά. Φιλαράκι το έπαιζε το λάθος το είπε. Τι φιλαράκι. Φιλαράκι πριν. Ο ψηλός. Πριν. Ναι, ναι καλός είναι. Καλός είναι, καλός είναι γιατί συμμαζεύτηκε η άμυνα. Είναι καλός παίκτης. Ο Δέλη, αν είχε δύο μάτια, θα έπαιζε σε top επίπεδο. Ναι, έχει με το ένα μάτι έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί, με γυάλινο. Από ό,τι ξέρω. Αν είχε δύο μάτια, λοιπόν, θα ήταν ένας top ποδοσφαιριστής. Εγώ το θυμάμαι πιτσιρικά.
σε ένα εορδαϊκό ΠΑΟΚ μέσα στη βροχή, στη Φλόρινα παίζαμε. Ο εορδαϊκός με Λόντιγκιν κάτω από δοκάρια, δανεικό από την Ξάνθη, το Δελιζήσι, δηλαδή, ο εορδαϊκός δε φίλε. Τους κερδίσαμε στο 120 στην παράταση, ένα με γκολ του Φωτάκη που σέντρα τον Σακυλαρίουσα, χθες το θυμάμαι, και πανεγυρίζαμε και βάλαμε γκολ στην Μπαρτσελόνα. Γιατί ήταν κύπελο. Κύπελο, γιατί αν πηγαίναμε στα πέναλτι δεν υπήρχε πρέπει να περάσουμε. Και ο Δέλη εκείνη τη μέρα κόβει τα πάντα, φίλε. Δεν, μπορεί να είναι το καλύτερο του παιχνίδι. Πιο πιτσιρικάς, πιο πλαστικός τότε. Ναι. Ναι, τώρα παίζει με την εμπειρία περισσότερο. Είναι, το έχει. Το έχει. Και είναι και προσωπικότητα, δεν καβόδι. Χαίρομαι. Αλλά γενικά έρχεται ο προπονητής και λέει: με κυνηγάτε να με φάτε. Ωραία, μαζευόμαστε. Γιατί λέγανε για τον Πατερίδη να φύγει, δεν κάνει, δεν άνοιγε. Ακόμα δεν ήρθε. Μετά από δύο-τρεις γκέλες που κάνανε, μου γκρίζανε. Αυτοί δεν ξέρουν μπάλα στον Άρη, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό είναι. Δεν ξέρουν, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν κάτσουμε να λέμε ψέματα. Αφού με κυνηγάτε, θα το μαζέψω. Ήρθαν δύο κανονικοί ποδοσφαιριστές, τρεις. Αριστερά οι δύο πλάγιου σου. Να βλέπεις, όλη η πόλη γιορτάζει. Είναι χαρούμενοι όλοι στην πόλη. Ναι, μπορώ να εξηγήσω γιατί παίζει ο Άρης μπάλα. Εντάξει, δεν καίγομαι κιόλας να μάθω, αλλά. Ναι, έχουμε και κροατήριο. Είδα τα μηνύματα. Ναι. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Παίρνει ένα αριστερό μπακ κανονικό, ένα κολκούτ που λέγεται, παίρνει ένα λάσο, ένα αριστερό εξτρέμ, μια χαρά, φτιάχνει ένα αριστερό πλευρά. Παίρνει έναν Γάλλο εκεί στο κέντρο της άμυνας κανονικό ποδοσφαιριστή, δένει και με το Δελιζήσι. Ωραία. Τους μαζεύει λίγο τα μέτρα πιο πίσω, τους λέει παίξτε στην κόντρα επίθεση, μην το παίζετε Μπαρτσελόνα, κυκλοφορούμε την μπάλα και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Χωρίς πολλά ρίσκα. Τρεις παίχτες στην επίθεση, τέσσερις. Οι άλλοι περιμένουν. 1-0, 1-0, 1-0, 0-3 στην Τρίπολη. Καλημέρα σας. Άρα είμαστε εντάξει. Ναι, δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι την άλλη εβδομάδα. Για να δει ο Άρης το ταβάνι του. Μπορεί. Ή θα μετρήσει κάτι έμπαλο. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Εσύ δεν λες σκορ, δεν λες τέτοια. Δεν είναι τέτοια. Όχι, δεν μπορεί. Έφερα δύο ενδεχόμενα. Μπορεί να δηλώσει τώρα τι είπα εγώ εδώ πέρα. Τι τελευταία μου ατάκα. Ναι, 3-1 ο Πάο Ολυμπιακό. Πρώτο γκολ Βιερίνια. Και σέβεζα γιατί μιλούσε το παιχνίδι. Γιατί δεν πει να το παίξει. Πα και πει όλε τι βλακίε και πέρα στο στοίχημα, γιατί δεν έπαιξε αυτό. Δεν παίζω σκορ, δε φίλε. Το σκορ είναι τζόκο. Είναι τζόκερ. Δεν είναι τζόκερ, το λέω ένα σεβασμό. Αν το βάλει ο Ακπόμ είναι 4-1. Αν δεν πάει μια κόντρα α, εκεί, γιατί μου είχε κλαμπάτε. Ναι, έτσι είναι. Δεν είναι, στο λέω, εδώ. Είχε μια έμπνευση εσύ και βάζει χέρι εμένα γιατί το έπαιξα. Εσύ γιατί το έπαιξε. Εγώ δεν παίζω, ρε. Να παίξει αφού είχε έμπνευση. Δεν θε να κάνει 16 φορέ τα λεφτά σου περισσότερα. Δεν ήξερα καν πόσα λεφτά είναι. Ναι, θα βάζει 100 ευρώ, θα παίξει και 600. Θα παίξει 10 χιλιάρικα και θα παίξει 160 χιλιάρικα. Γιατί δεν το έκανε, απλά είσαι. Είπα τον κουμπάρ μου να παίξει και τι μου είπε. Ποιο κουμπάρ σου. Το Μάικ. Τι να παίξει ο Μάικ. Τι έπαθε ο Μάικ. Έπεσε το κινητό στη χέστρα μέσα. Εντάξει, είναι και καθυστερημένο. Ναι, είναι καθυστερημένο. Μου λέει πάρε σε μια άλλη. Όσοι επισκεφτείτε το Kingston, παιδιά, εκεί στην Τούμπα έχει ένα χαζό παιδί, είναι υπεύθυνο. Αδερφό μου, ρε. Αδερφό μου και εμένα, αδερφό μου. Και χρόνια πολλά στο μαράκι την κορούλα τη μεγάλη. Χρόνια πολλά στο μαράκι. Ωραία. Απλά ο μπαμπά τη είναι καθυστερημένο. Λίγο. Τον αγαπάμε. Εντάξει, θα πάτε εκεί, θα δείτε. Είναι σαν ομοίωμα, κάθεται εκεί πέρα. Υποτίθεται κάνει sitting και ελέγχει τα πράγματα, στοίχημα παίζει. Είναι αυτός που ακούγεται. Ναι. Άμα είναι ένας που ακούς φωνές, είναι αυτός, ακούγεται. Ναι, είναι αυτός που ακούγεται. Μαλώνει. Να τσακώνει με τον Μανόλο. Ναι, με τον Μανόλο ή με την τηλεόραση γιατί δεν έβαλε ένα κόλλη Βαλένθια. Ναι, ναι. Μιλάμε, παιδιά, για... Αδερφός. Για αδερφός, αλλά top καθυστερημένος. Δηλαδή δεν έχει καμία σωτηρία. Πήγαμε μια φορά στην Ελβετία όταν τον γνώρισα. Πήγαμε να φάμε. Όταν παίζαμε με τη Ζυρίχη, όχι με την Κρασκόπερση, στη Ζυρίχη και καταφέραμε να μπούμε σε εστιατόριο Σιγκαπουριανό. Δεν καταλαβαίναμε. Δεν καταλαβαίναμε. Τα λεφτά σας πόσα ήταν? Εντάξει, δεν ήμασταν και πολύ άπλες τότε. Υπήρχε μια πείνα, είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν είχε ψωμί, δεν καταλαβαίναμε τι παραγγείλαμε. Πήγαμε μετά σκατά τουρκικά. Γύρω και τέτοια. Πάντα και μπαμ. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, φίλε. Δηλαδή, εκεί την πρώτη γνωριμία κατάλαβες μετά τι θα συμβαίνει 20 χρόνια μετά. Εκεί εσύ κι άλλο. Ναι. Εφόρου ζωής. Ναι. Και φανταστείς, εγώ ήμουνα στο ίδιο θρανίο καθόμασταν, στην τρίτη ηλικίου.
Γι' αυτό δεν μάθατε τίποτα και οι δύο. Γι' αυτό τελείωσα το πανεπιστήμιο. Στηρίζω το πανεπιστήμιο. Πτυχιούχος. 25 χρόνια αφού το ξεκίνησες. Αν έχω καιρό να σας πω, έχω πάρει το πτυχίο στα ΤΕΦΑ. Θα ανεβάσω αύριο κάνα δύο φωτογραφίες γιατί μερικοί το ξεχάσατε. Ένας εσκιμός το ξέχασε, Γιάννη. Πρέπει να ενημερωθεί ο άνθρωπος από την Αλάσκα που κρυώνουν τα. Έχει παγώσει τα φίδια του εκεί πέρα. Ναι, πρέπει καιρό να ανεβάσω. Λίγο Instagram, λίγο Facebook. Μπορείτε να μας βρείτε στα media, social media μας. Για πες το δικό σου, το Instagram. Σταύρος Κόλκας, μία λέξη. Μία λέξη, Σταύρος Κόλκας. Εμένα είναι παπάκι Γιάν. Πόσους Γιάν 15. Δεν αγοράζω. Σήμερα, εχθές έλειπα Αρναούτογλου το βράδυ, που είχε μια γκόμενα εκεί πέρα καλεσμένη από το GNTM και τη ρωτάγανε πώς αγόρασες. Τι να αγοράσεις δηλαδή. Πάνε να αγοράζουν πακέτα με φίλους στο Instagram, ναι. Οι οποίοι είναι λογαριασμοί που ανήκουν σε εταιρείες και οι εταιρείες τους πουλάνε. Και βλέπει είναι οι άλλοι. Δηλαδή αγοράζεις που με χιλιούς. Κομμότρια από το Βελβεντό, ναι. Και έχει 19.000 followers. Τι λες τώρα ρε. Ναι. Και είναι 20 ευρώ το πάνω το 500. Κλάιμα, εντάξει. Εντάξει. Δηλαδή μια 500, άρα. Ναι. Άντε ρε. Αλλά μια μέρα θα ξυπνήσει το Instagram με. Αυτό, κάνει αυτό έκανε το Facebook και ο φίλος μας ο Τάσος ο Τρέγιας που έχει τη σελίδα. Ξαφνικά είχε. Αλλά αυτός δεν τους αγόρασε. Όχι, ναι, είναι ανάλογα με. Τι είναι. Η Βάντα. Φίλε, Βάντα, φίλε. Με Βάντα. Τη Βάντα από το Sport Billy. Από το Sport Billy, όσο θυμούνται. Γενιές μεγάλωσε. 2.500 τσεκουρέψανε. Ακούω να δεις γιατί τσεκουρέψανε. Αλλά αποκλείεται να τους αγόρασες. Όχι, δεν είναι. Είναι οι ανενεργοί. Αυτοί που δεν έχουν επίδραση. Ναι. Ναι. Τους δίνει μπουλ. Άρα στο Instagram που ξύπνεις δηλαδή. Ξυπνάς ένα πρωί, θα ξυπνήσεις το Instagram ένα πρωί και θα πει. Αφού είναι, είναι αυτή η τούλα από το. Από την Νεοχολούδα. Α, αυτοί φτιάχνουν, για να καταλάβω, φτιάξαν ένα λογαριασμό και δεν το χρησιμοποίησαν ποτέ. Δηλαδή ένα όνομα χώσαν εκεί πέρα. Εγώ μου βάζουν και στοιχεία. Είναι μια εταιρεία, ασχολείται ξέρω εγώ με ένα ρομποτικό και φτιάχνει προφίλ. Ναι. Έχει 600.000 προφίλ, ναι. Δικά της. Ο Αχαμάν Λαλαλά, ναι. Από την Ταϊβάν, ωραία, που έχει ξέρω εγώ followers αυτούς που έχουν η εταιρεία μεταξύ τους. Ναι. Κολομπαρεύονται. Α, και έτσι. Κατάλαβες, ναι. Και πάει, αγοράζει. Εμένα είναι προσωπικό μου τα Instagram και τα Facebook. Όποιος με ρωτάει, άμα δεν ρωτάει λακαμία, τον απαντάω. Άμα ρωτάει κανένα περίεργο, δεν απαντάω. Εγώ τώρα ξεκίνησα, το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο ξεκίνησα να κάνω. Έχω 704. Έχει αλλάξει ο χρόνος. Ναι. 2013 είναι, 14. Τότε έμενα στο Ρετζίκι. Με τις αρκούδες. Τρεις παρά. Τηλέφωνο, βλέπω Κόλκας. Κάτι κακό έγινε. Τρεις παρά, μου είχε αλλάξει ο χρόνος. Είναι φέτα βαλώματα στο λέω. Άστα να πάνε. Έλα ρε, με λέει. Πού είσαι, τι έγινε. Τίποτα, λέει, έσπασε ένα σπιράλ εδώ, λέει, στο μπαράκι εδώ κάτω, στη Νίκης, λέει. Ναι, και πλημμυρίσαμε. Μπάμπης. Θα έρθεις, μου λέει, κάρισε υδραυλικά. Ο Κόλκας, έχω φίλο εγώ, για το μάγκα. Δουλειά δεν είναι ωραία, φίλε. Σκνήπα σου λέω. Λιώμα. Απλωθήκα. Α, πώς λέει. Ό,τι ζητήσω, να το πάει. Ό,τι το πάει, ζητήσω, το πάει. Εννοείται, ο Μπάμπης απλά είναι. Η απάντηση ποια ήταν. Έρχομαι. Έκανε τη δουλειά. Κρατάει ο άλλος το τηλέφωνο μου. Μπάμπης. Και πώς γίνεται, σε αργίες, σε Πάσχα, σε όλες οι κέντες τότε γίνεται. Ναι, εκείνες, ναι. Τα. Έλα ρε. Το σηκώνω. Μπάμπης. Έτσι ακριβώς. Σηκώνω, δεν έχω ποτέ κέντες τηλέφωνο. Μπάμπης χου. Έλα ρε. Μπάμπης, λέω, Βόρειος Νίκης. Λέω, ναι. Έλα, το καζανάκι το αυτό, πλημμυρίσαμε ξανά. Λέω, δεν μπορώ όλο σήμερα, λέω, με τίποτα, σε στείλω ένα φίλο. Εντάξει. Στέλνω εγώ ένα παλικάρι. Το βλέπω μετά 5 μέρες, του λέω τι έγινε, πήγες κάτω, λέει, πήγα. Λέω και, πήγα, ξέρεις τι ώρα, λέει, πήγα, λέω τι, 3:45 το λέει τη νύχτα. Λέω τέτοιες ώρες βάλω, λέω και, πληρώθηκε, ναι. Μου έδωσε, λέει, ένα δεκάρικο και μου είπε, και μια ψηλή και μου λέει, καλά είναι αυτό, ρε.
Το κουμπάνεσαι και όλα. Δεν ξαναπάω, μου λέει τέτοια ώρα. Άστο. Γίνονται αυτά. Εντάξει. Ο άλλος είναι το εντάξει. Να ξέρει πού πατά και πού βρίσκεται εκεί την ώρα. Και την ώρα όλοι όσοι είμαστε εκεί δεν ξέρουμε, πατάμε και πού βρισκόμαστε. Πραγματικά. Δεν υπάρχει. Με αυτά τα παραπέντε φτάσαμε, Γιάννουλη. Παραπέντε. Ντούλινγκ που είναι, ρε. Τώρα με το σερί γενικών. Είναι σε φόρμα. Τέσσερα. Σουπαλία ήρθε. Α, η δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακός. Αδέρφια, ρε. Ποιος? Δεν τον έκλεισες. Πες η αστυνομία δεν τον άφησε, εμείς δεν τον αφήσαμε. Ναι, δεν θα τον αφήσουμε, ξεχάσουμε το πρωτάθλημα. Το αφήσουμε μέσα, κάνει καμιά βόλτα, φύγει καμιά ρουκέτα καμιά ώρα. Γιατί για ρουκέτα είναι μόνο. Για μπαζούκας να πούμε. Μετά λένε αυτά τα παιδιά. Και δεν του μάτια, δεν τον πετύχουν. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Κοτοπαράδοση. Κοτοπαράδοση δύναμη. Σούφλα θα δουλέψουμε, Γιάννη. Εγώ λέω πρώτο, να ξεκινήσουμε με σούφλα κι εγώ. Σούφλα με το μαλακό. Τα φλόρικα, τα μπιφτέκια. Όχι, δεν είναι, είναι δυναμίτες κι αυτά. Ναι, δεν είμαστε κόμενες, Γιάννη. Να σου πω κάτι, άμα κάτσουμε τη σούφλα, πάρε ένα εγώ και ένα εσύ. Όχι, δεν χρειάζεται, θα πάρουμε και πατάτες και πίτες και ρώσικοι. Πάω σε πω το κάνει εκεί με, την, με, το, με, με λεμόνι και το κεφαλωτήρι ναι, που πάνω από όλα. Δεν θα μπορούσα να τρως μόνο αυτό το πράγμα. Να τρως κάθε μέρα. Όταν είσαι επαγγελματίας, δηλαδή, τι τέτοια τρως. Το ξέρω. Χωρίς όμως τις πίτες, πατάτες και τη φέτα, εκεί το χασα, τη λαδορίγανη. Εκεί το χασα. Παραγγέλνουμε μια φορά προετοιμασία και λέει ένας, α, μας βάζει λίγο λαδορίγανη στη φέτα και έχει φύγει Σπύρος Κέλλης, γυμναστής. Μόνο ο Χαστούκι δεν είναι ο ποιος, ο Ντικούδη. Εντάξει, το Ντικούδη δεν είναι. Δεν είναι, πρέπει να είναι με τα γραμμάρια. Βγάλε λίγο γραμμάρια. Δεν είναι, δεν γίνεται. Φέτας και βάλε λίγο λαδάκι. Θα το παράδοση, τρία μαγαζιά. Στον Εύωσμο, το Δεκανήσου και Χαριλάου. Το Δεκανήσου 7, εδώ μια ευθεία πάνω είναι, δίπλα στο αστυνομικό του τμήμα. Για όσα πάω ξάει και το ξέρουν και έχουν πάει βόλτα. Το Δεκανήσου 7. Το ένα μαγαζί. Το άλλο είναι Αναξιμάνδου 36, Χαριλάο. Τον Τρούλι να πηγαίνει εκεί πέρα. Και Μεγάλο Αλεξάνδρου στον Εύωσμο 110. Τρία μαγαζιά. Τορτίγια σουβλάκι είναι το αστέρι τους. Την Παρασκευή θα το κανονίσω εδώ πέρα να κάνουμε λίγο λαϊκό νταλαβέρι. Αμερικάνικο τραπέζι θα κάνουμε. Θα έρθει στις 9 όταν ξεκινάει η εκπομπή. Γιατί 8 ακούμε κάτι τραγούδια που δεν καταλαβαίνω εγώ τι είναι. 9 η ώρα ξεκινάει το ντουέτο, ξεκινάει 9 με 10 είναι. 8 με 9 είναι. Δεν ξέρω τι είναι, τι μουσική ακούει αυτός. Σπα πριβέ, γιατί μετά το φαΐ, μετά τη δουλειά θέλει λίγο χαλάρωση. Χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, spaprivé.gr για να δείτε όλες, να πάρετε όλες τις πληροφορίες. Και 2-3-1. 0. Αυτό με μπερδεύει το νούμερο. Το καταλάβαμε, Γιάννη. 5-3-5-8. Κολλάω. 2-3-1-0. Τι αυτό. Και αναδομό. Κλείνουμε με αναδομό. Αποφασίζουμε ότι πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι, το μαγαζί μας, το χώρο μας. Αναδομό. Μη με περνάτε για τρελό. 2-3-11-2-41-508, παιδιά. Καλείται και όλα. Αυτός δεν κολλάει στο 2-3-1-0, δεν κάνει μια παύση εκεί. 2-3-11 είπα. 2-41-508. Καλά, εγώ είμαι παγκόσμιος, ρε. Ναι, παντού. Εννοείται, Γιάννη. Αυτό ζω, Αθήνα που ήρθε με το ΚΤΕΛ και μετά η Σταυρούπολη και τώρα είναι παιδί του κέντρου. Ηράκλειο, όχι. Ξέχασα να με καλέσουν. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Με τη νίκη και τα κορίτσια αύριο και τη Κυριακή με το, στο κύπελο. Ελπίζουμε να πιάσουν μέγιστη απόδοση οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τα παιδιά μας!
Και τη Δευτέρα καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ, στη Σμύρνη. Ριζούπολη. Ριζούπολη με τον Απόλλον Σμύρνης. Στις 7 η ώρα. Τίποτα άλλο έχεις να πεις, Σταύρε? Keep ΠΑΟΚ Alive. Keep ΠΑΟΚ for... Alive. Ναι. Και... και καλή εκπομπή. Στο Ζάχο και τον Τάσο εδώ πέρα. Ήρθε ο Ζάχος. Ξεκινάει η μαρμίτα σε λίγα λεπτά. Να είστε καλά. Θέλω να με κάνετε, να με καλέσετε στην εκπομπή μια φορά και να με κάνεις ανάκριση τη χρονιά που έπαιζα στον Άρη. Αλλά ανάκριση, θα με ρωτήσεις χοντράδες και θα σου πω τις αλήθειες. Ωραία. Λοιπόν, πώς υπέγραψες, σου πω εγώ την πρώτη. Και εγώ αυτό λέω με το φίλο σου Σαουρίδη. Γεια σας.